Σήμερα η κατάργηση του τρίτου δρομολογίου είναι η καλύτερη απάντηση. Ο λαός της Θάσου πλήρωσε και πληρώνει ακριβά τα σπασμένα της απελευθέρωσης των θαλάσσιων συγκοινωνιών. Ο λαός της Θάσου πλήρωσε και πληρώνει ακριβά τα σπασμένα της απελευθέρωσης των θαλάσσιων συγκοινωνιών, ανέφεραν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου Σωματεία της Καβάλας και της Θάσου, με αφορμή τη μείωση των δρομολογίων Καβάλας Πρίνου. Μια ακόμα φορά προσπάθεια να σηκώσουμε λίγο το ζήτημα για την συνεχιζόμενη υποβάθμιση της γραμμής Πρίνου Καβάλας και που κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα για τα δρομολόγια. Και ειδικά τώρα που υπάρχει το μεγάλο ζήτημα της αντιμετώπισης της πανδημίας, μαζί με τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση που αφορούν τα ασφαλή δρομολόγια, την τήρηση των πρωτοκόλων και το βασικό ζήτημα της υγείας των κατοίκων του νησιού. Παράλληλα, τα μέλη των σωματείων ανέφεραν ότι κάθε κάτοικος του νησιού για να μεταβεί στην Καβάλα για να τελειώσει τις δουλειές του στις διάφορες υπηρεσίες, είτε για να μεταβεί στο νοσοκομείο Καβάλας, είτε για άλλους γιατρούς, για αγορές κτλ., επιβαρύνεται με πρόσθετο οικονομικό κόστος, γιατί είναι αναγκασμένος να ταξιδέψει μέσω κεραμωτής και να μεταβεί στην Καβάλα με το γιο ταχύ του ή με άλλο μεταφορικό μέσο. Κάθε κάτοικος του νησιού για να μεταβεί στην Καβάλα και για να τελειώσει δουλειές σε διάφορες υπηρεσίες, όπως και σε μετάβαση στο νοσοκομείο ή σε άλλους γιατρούς, επιβαρύνεται με ένα πρόσθετο οικονομικό κόστος, γιατί είναι αναγκασμένος να ταξιδεύει μέσω κεραμωτής ή στις περισσότερες περιπτώσεις να χρησιμοποιήσει και γιο ταχύ αν δεν έχει δικό του, αν δεν έχει άλλο μεταφορικό μέσο. Και αυτή την περίοδο, όπως είναι και η πανδημία, καταλαβαίνετε ότι κάποιος κόσμος φοβάται να μπει στα λεωφορεία και τα λοιπή μέτρα ασφάλειας. Μέρος του Αγροτοκτονοτροφικού Συλλόγου Θάσου, θέλω να πω ότι και εμείς συστατευόμαστε σε αυτή την προσπάθεια. Καλούμε τον κόσμο να αντιδράσει ουσιαστικά στην κατάργηση της προθμιακής γραμμής Καβάλας Πρίνου ή Πρίνου Καβάλας, γιατί εκεί οδηγεί. Καλούμε όσους θέλουν να αντισταθούν σε αυτή την υποβάθμιση με ό,τι συνεπάγεται που ανέπτυξαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι, να συστρατευτούν στα σωματεία τους, να συστρατευτούν στους συλλόγους, να πάρουν πρωτοβουλίες. Όσο για κάποιους που πριν λίγο καιρό πανηγύριζαν με το ένα δρομολόγιο παραπάνω, ερχόμαστε σήμερα να τους απαντήσουμε ότι όχι μόνο δεν κέρδισαν τίποτα, δεν κερδίσαμε τίποτα σαν νησί, αλλά ταυτοχρόνως ήταν τροχοπέδιο στην οποιαδήποτε λογική σύγκρουση με το εφοπλιστικό κεφάλαιο, καλλιεργώντας αυταπάτες και ψευδεστήσεις. Τέλος, υπογράμμισαν ότι η γραμμή Πρίνου Καβάλας είναι σημαντική να έχει τακτικά δρομολόγια και για το Κέντρο Υγείας Πρίνου, για την γρήγορη μεταφορά ασθενών στο νοσοκομείο Καβάλας, μιας και το Κέντρο Υγείας με την πολιτική όλων των κυβερνήσεων έχει υποβαθμιστεί και από εξοπλισμό, αλλά και από ειδικευμένους γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Ανατρέξτε στα αρχεία σας, στις δηλώσεις και στην ανοιχτή επιστολή του Διευθυντή του Κέντρου Υγείας του Πρίνου, του κυρίου Αγγελόπουλου, όπου θα δείτε εκεί πέρα μέσα και με στοιχεία που έχει καταθέσει για τους 27, ας πούμε, νεφροπαθείς, τι ζητά ένας διευθυντής δημόσιου φορέα από την πολιτεία. Πάρα πολλοί κόσμος, τόσο από τη Θάσο, όσο από την Καβάλα και από τους γύρω νομούς, είναι ενοχλημένοι, είναι διαμαρτύρονται για την κατάσταση. Σε πολλούς και θεσμικούς παράγοντες ακούγεται να λέγεται και να μπερδεύει τον κόσμο, είναι υπόθεση δημάρχου, είναι υπόθεση περιφερειάρχη. Πρέπει να πάει στην περιφέρεια, πρέπει να πάει στο λιμεναρχείο. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι όχι μόνο ο χι δήμαρχος δεν μπορεί να επιβάλλει πράγματα γύρω από αυτά, αλλά ούτε ο ίδιος ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας. Ακόμα όμως και στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, δεν είμαι σίγουρος αν δεν προβλέπει ακόμα και τον χρόνο μετάβασης που τίνει να είναι 2 ώρες Καβάλα Πρίνο και 3/4 κεραμωτή λιμένας.
Σύσσωμα τα σωματεία ζητούν υποχρέωση για κάθε πλοίο που δρομολογείται και στις δύο γραμμές του νησιού να εκτελεί βάρδια πλοίου επιφυλακής, μεταφοράς ασθενή, κυκλικά εναλλακτικά, καθώς και μείωση των εισιτηρίων των επιβατών και οχημάτων 50%, δωρεάν μετακίνηση σε ανέργους και αμαία, πολύτεκνους, στρατευμένους, φοιτητές και μαθητές. Πλοίο που δρομολογείται και στις δύο γραμμές του νησιού είναι θέμα και θέση μας παλιά να εκτελεί βάρδια πλοίου επιφυλακής. Όπως ξέρετε, το θέμα της επιφυλακής των αρρώστων είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο το καλύπτουν οι δύο εταιρείες από τις τρεις όλο το χρόνο. Η θέση μας είναι ότι εφόσον υπάρχει και τρίτη εταιρεία, είναι υποχρεωμένη να εκτελεί και αυτή τον άρρωστο, γιατί σε περιόδους χειμωνιάτικες που είναι λίγα πλοία στις γραμμές, τα πλοία τα οποία είναι σε επιφυλακή είναι μέρα παραμέρα.